Ένα αδιανόητο περιστατικό σχολικής βίας έλαβε χώρα σε γυμνάσιο της πόλης του Ρεθύμνου όταν ένας μαθητής της Δευτέρας τάξης χτύπησε στην κοιλιά και εξίβρισε μια καθηγήτριά του, η οποία διανύει τον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης της. Σύμφωνα με την επιστολή που απέστειλε η γυναίκα στην Ελμέρε Θύμνου και την οποία εξασφάλισε η Κρήτη TV, το εν λόγω συμβάν διήρκησε αρκετή ώρα. Με την καθηγήτρια να δέχεται αλλεπάλληλε επιθετικέ κινήσει από τον 13χρονο, προσπαθώντα έντρομη αλλά με ψυχραιμία να προστατεύσει τον εαυτό τη και το αγέννητο παιδί τη. Συγκεκριμένα η γυναίκα αναφέρει στο κείμενό τη. Έτσι, πάνω στο θυμό του, κρατώντα τη μία τουλάχιστον από τι δύο τσάντε στα χέρια του, πήρε φόρα και με χτύπησε με δύναμη με τη μία τσάντα πάνω στην κοιλιά μου. Εντελώ αυθόρμητα έκανα την κίνηση που κάνω και στον δύο ετών γιο μου και του τσίμπησα το μάγουλο, λέγοντα του τι έκανε, με χτύπησε. Άρχισε να φωνάζει και να βρίζει χιδέα, λέγοντα Δεν θα κάθομαι να ακούω εσένα, μωρή. Στη συνέχεια μου πέταξε και άλλα μικροπράγματα που έβρισκε εκεί μπροστά του, όπω επίση και ένα μπουκαλάκι με νερό. Το αποκορύφωμα ήταν όταν άρπαξε μια καρέκλα από τον μπροστινό θρανίο τη αίθουσα, τη σήκωσε ψηλά και με κοιτούσε λέγοντά μου ότι θα με χτυπήσει με αυτήν. Άνοιγε την πόρτα και έμπαινε μέσα. Από τις δύο φορές που μπορώ να ανακαλέσω ότι μπήκε μέσα, την πρώτη κρατούσε ένα μπουκαλάκι με νερό, το οποίο πέταξε πάνω μου και στη συνέχεια με ένα άλλο μπουκαλάκι με νερό, στο οποίο κάπου είχε κάνει τρύπα, πετούσε νερά σε μένα και τα βιβλία μου πάνω στην έδρα. Βγήκε έξω μόνο του και ξαναμπήκε δεύτερη φορά. Αυτή τη φορά κρατούσε έναν κάδο σκουπιδιών, τον οποίο εκτόξευσε πάνω μου και ευτυχώ κατάφερα να αποφύγω το να με χτυπήσει πάλι στην κοιλιά. Η αναπληρώτρια καθηγήτρια αναφέρει ότι είχε ενημερωθεί προφορικά για το συγκεκριμένο μαθητή πω είχε εκρήξει θυμού στη διάρκεια των οποίων επιτηθόταν λεκτικά σε συναδέλφου και του εξύβριζε, δημιουργώντα συχνά προβλήματα στη διεξαγωγή του μαθήματο. Ενώ θεωρεί πω οι αποφάσει που λήφθηκαν στα εκπαιδευτικά πλαίσια είναι ανεπαρκεί. Πιο αναλυτικά, αναφέρει. Στι 23 πρωτου 2024 συγκλήθηκε ανοιχτό σύλλογο, στον οποίο παρευρίσκονταν πέρα από του διδάσκοντε, η υπεύθυνη του ΚΕΔΑΣΥ, η σχολική σύμβουλο, ο μαθητή, ο πατέρα του μαθητή και πάρα πολύ όμορφα τελικά συμφώνησαν οι περισσότεροι χωρίς να γίνει ψηφοφορία ότι η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος δεν θα εξυπηρετήσει κανέναν απολύτω σκοπό και ότι το κατάλληλο παιδαγωγικό μέτρο για όλη τη σωματική και ψυχολογική βία που άσκησε ο μαθητής είναι διήμερη αποβολή. Ο διευθυντή ανέφερε τότε πω είχε πάει μία-δύο φορέ στο γραφείο του τι επόμενε μέρε και ήθελε να με βρει την ίδια να μου ζητήσει συγγνώμη υπό όρου. Και βεβαίω απαιτούσε να ζητήσω και εγώ συγγνώμη από τον ίδιο, αλλά ακόμα μου είναι εξαιρετικά δύσκολο να καταλάβω για ποιο λόγο θα έπρεπε να του ζητήσω συγγνώμη. Για τα γεννημένα παιδιά λοιπόν που έχουν ψυχολογικά-ψυχιατρικά προβλήματα, όλοι βρήκαν μία καλή κουβέντα να πούν. Για το δικό μου το αγέννητο υπάρχει άλλο Θεό, όπω υπάρχει άλλο Θεό για όλου του Αναπληρωτέ. Η Ελμέρ, με ανακοίνωσή τη, δήλωσε αμέριστη συμπαράσταση με κάθε τρόπο στην καθηγήτρια, ενώ επανέλαβε την ανάγκη ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών και υποστηρικτικών δομών στα σχολεία. Η τοπική κοινωνία εμφανίζεται μουδιασμένη για μία ακόμη φορά στο άκουσμα του περιστατικού, ζητώντα να δοθεί μία μόνιμη λύση που θα τερματίσει αυτά τα φαινόμενα. Υπάρχει πάρα πολύ ιδιαίση, η συμπεριφορά των παιδιών στο σχολείο, και δεν γνωρίζω από πού προέρχεται όλο αυτό. Οι γονεί κάτι δεν κάνουν καλά. Τα παιδιά ίσω είναι πάρα πολλέ ώρε στα social media και αυτό τα εξαγριώνει ουσιαστικά αντί να τα κοινωνικοποιεί. Δεν ξέρω. Ειλικρινά. Είναι πολύ στενά χρόνο. Να μπουν στα σχολεία ψυχολόγοι. Αυτό. Θεωρώ ότι ξεκινάει από τα σπίτια του καθένα, είτε είναι μαθητέ είτε είναι καθηγητέ, γιατί έχουμε δει πολλά. Και θεωρώ επίση ότι οποιαδήποτε μορφή βία είναι απαράδεκτη και δεν θα έπρεπε να είναι ανεκτή από τον οποιονδήποτε προ τον οποιονδήποτε. Την οικογένεια, πιστεύω. Ο μάμπα, πρέπει να τιμωρηθούν κάποια άτομα όπως και αυτό, ότι γενικά πρέπει να σεβαστούν την έγκυο γυναίκα και γενικά μην υπάρχουν τέτοια πράγματα. Κατόπιν εισαγγελική εντολή διενεργείται προανάκριση από την υποδιεύθυνση ασφαλείας Ρεθύμνου, ενώ και η ίδια η εκπαιδευτικός προκειμένου να καταθέσει για το περιστατικό.